Στην κατάψυξη σήμερα η Κρήτη, με χαμηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και με την ψυχρή εισβολή να φέρνει τις επόμενες ώρες χιόνια, ακόμη και στα μειωρινά του νησιού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Η ώρα είναι 11.30, άρχισε να χιονίζει εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου και στο δικτύο άντρο όπου βρισκόμαστε και σε υψόμετρο 900 μέτρων. Και οι πρώτοι επισκέπτες έρχονται. Ήρθαμε από την Ελιά. Εκεί έχουμε σκοπό να πάμε και μια βόλτα προς τα πάνω. Να δούμε. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ ωραία, γιορτινές μέρες, οικογενειακά. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ παρέα για να γιορτάσουμε. Πριν από λίγο χιόνισε, θα χιονίσει βέβαια πιο μετά πιο πολύ. Γι' αυτό ήρθαμε, αλλά δεν βλέπουμε ακόμα χιόνι. Ελπίζουμε να δούμε. Για λίγα λεπτά χιόνισε το πρωί στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ το πυκνό χιόνι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του τις βραδινές ώρες. Είσαστε γουρίδες, φέρατε τα χιόνια. Με το που ήρθατε, άρχισε να χιονίζει. Η εκτίμηση που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι μετά το απόγευμα να έχουμε πυκνή χιονόπτωση και θα εξακολουθήσει από ό,τι φαίνεται. Έχει ένα χαμηλό βαρομετρικό κοντά στη Ρόδο, το οποίο επηρεάζει την περιοχή μας και μάλλον έχει τραβήξει ήδη το κύμα κακοκαιρίας, τη Ζηνοβία. Άμα δεν έχεις πρόβατα είναι όλα καλά. Αλλά άμα έχεις πρόβατα... Εσείς έχετε πρόβατα? Ναι. Πολύ ωραίος είναι. Κρυώνεται? Όχι. Είμαστε μαθημένοι εδώ για πολλά χρόνια. Πριν από λίγο χιόνισε, θα έχουμε χιονοπτώσεις και πιο μετά. Ναι, αμέ. Ο καιρός του είναι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά, με υγεία και χαρά από το όμορφο οροπέδιο. Yes, we do. Είναι πολύ ωραία εδώ στο οροπέδιο. Δεν κρυώνω. Εδώ στη ταβέρνα είναι πολύ ζεστά. No, it's very warm in here right now. Nope. I'm not. Όχι, δεν κρυώνω. Είναι πανέμορφα εδώ. Κρύο κάνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα. It was cold up top. Βροχοπτώσεις και χιονόνερο, τα χαρακτηριστικά του καιρού το πρωί στο οροπέδιο, με το προσωπικό του Δήμου να βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Έχουμε ενεργοποιήσει το προσωπικό ήδη από εχθές το βράδυ και είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση χιονόπτωσης να ανταποκριθεί ο Δήμος, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για τους δημότες μας και τους επισκέπτες. Miami. Είμαι από το Μαϊάμι. Yes, like μου αρέσει εδώ, είναι όμορφα. Εδώ θα βρίσκομαι για τρεις μέρες. Αρκετές οικογένειες και παρέες από Ηράκλειο και άλλες περιοχές του νησιού βρίσκονται στο οροπέδιο για να απολαύσουν όμορφες στιγμές, το χιονισμένο τοπίο και παραδοσιακές γεύσεις, ενώ οι πληρότητες ακαταλήμματα αγγίζουν ακόμη και το 100%. Η προσέλευση του κόσμου έχει ξεκινήσει από τα Χριστούγεννα, παραμονές των Χριστουγέννων και μέχρι και την επομένη των φώτων. Θα έχουμε αρκετό κόσμο εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Η επισκεψιμότητα έχει δείξει, η πληρότητα μάλλον των ξενοδοχείων και των νοικιαζόμενων δωματίων είναι σε υψηλά επίπεδα. Είναι πάνω από 90%. Ενδεχομένως τώρα να είμαστε και στο 100%.